Δεν κρύβει την ανησυχία του για την πορεία που καταγράφει η επιδημία της σιλαράς στη χώρα μας ο πρόεδρος του Κελπνό, Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ο οποίος επισημαίνει σε ότι η επιδημία δεν φαίνεται να σταματάει, καθώς υπάρχουν θύλακες του πληθυσμού με ανεπαρκή εμβολιαστική κάλυψη. Ο πρόεδρος του Κελπνό τονίζει πως η σημαντική η εφαρμογή εμβολιασμού σε άτομα που ζουν ή εργάζονται σε κλειστές κοινότητες και εκφράζει την ελπίδα του πως η κινητοποίηση και οι εμβολιασμοί σε όλη τη χώρα θα συντελέσουν καταλυτικά στον έλεγχο της επιδημίας, ώστε να μην τεθεί θέμα εφαρμογής υποχρεωτικού εμβολιασμού. Όπως επισημαίνει, κακός ο πληθυσμός πιστεύει ότι η λαρά είναι μια παιδική ασθένεια, καθώς οι ενήλικες νοσούν μεν πιο σπάνια από η λαρά, αλλά σοβαρότερα από τα παιδιά, τονίζοντας πως περίπου το 30% των περιπτώσεων η λαράς θα παρουσιάσουν μία ή περισσότερες επιπλοκές, που είναι συχνότερες σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και σε ενήλικες πάνω από τα 20 έτη. Εξηγεί πως μερικές φορές οι επιπλοκές αυτές μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και το θάνατο, αναφέροντας ότι από την αρχή της επιδημίας μέχρι και σήμερα έχουν σημειωθεί 3 θάνατοι σε ανεμβολίαστα ή ατελώς εμβολιασμένα άτομα με το εμβόλιο της σιλαράς. Το γεγονός ότι οι θάνατοι αφορούν άτομα ανεμβολίαστα ή ατελώς εμβολιασμένα, σύμφωνα με τον κύριο Ρόζενμπεργκ, υπογραμμίζει την ανάγκη της χορήγησης των 2 δόσεων εμβολίου έναντι της σιλαράς. Πράγματι, ανησυχούμε και εμείς με την έννοια ότι διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των περιπτώσεων αυξάνεται στη χώρα μας, έχει πλησιάσει τα 1.600 κρούσματα. Αφορά βεβαίως εστίες, θυλάκους ανεμβολίαστων πληθυσμών, αφορά κυρίως τους Ρωμά και άλλους ανθρώπους που οι συνθήκες ζωής τους δεν τους επιτρέπουν να πάνε στο γιατρό. Παρ' όλα αυτά, το Κελπνό απευθύνει μια έκκληση σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις μητέρες να εμβολιάσουν τα παιδιά τους μόλις κλείσουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, αλλά και στους μεγαλύτερους, όσοι αμφιβάλλουν αν έχουν κάνει το εμβόλιο ή δεν έχουν νοσήσει από την ηλιαρά στα παιδικά τους χρόνια, να εμβολιαστούν.